η παρουσίαση του Acura MDX, ένα από τα πολύ όμορφα και πρακτικά αυτοκίνητα της ιαπωνικής εταιρείας, τα οποία έχουν ως σκοπό να αντιμετωπίσουν τον πλούσιο ανταγωνισμό από τη Γερμανία, την Αγγλία, την Αμερική στο χώρο των επταθέσιων πολυτελών αυτοκινήτων με ίσως κάποιες προοπτικές εκτός δρόμου χρήσης που στην ουσία κανένας χρήστης δεν θα βγει έξω από τον δρόμο, στην χειρότερη περίπτωση να καβαλήσει κάποιο πεζοδρόμιο στο εμπορικό κέντρο ή να αντιμετωπίσει τις αντίξωες συνθήκες του χειμώνα σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν παγετό. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο από αυτό. Το Acura MDX έχει 300 ύπους, εξακύλινη μηχανή, εξάδερφο η μηχανή του NSX της πρώτης γενιάς με το διπλό VTEC στην εισαγωγή και στην εξαγωγή των βαλβίδων σε κάθε κυλίτρο, 24 βαλβίδες, εξατάχυτο κυβότιο αυτόματο με επιλογές στην, επίσης χειροκίνητες μέσα από αυτά τα πτερύγια πίσω από τη στεφάνη του τιμονιού, ένα πολύ προηγμένο σύστημα τετρακίνησης το οποίο μπορεί να κατανέμει τη ροπή σε κάθε τροχό ξεχωριστά ανάλογα με τις συνθήκες. Πάρα πολύ καλές επίσης οι ρεπρίζ του αυτοκινήτου, τα φρένα του με σύστημα αναγνώρισης εμποδίων και αυτόματου φρεναρίσματος σε περιπτώσεις που ο οδηγός έχει κάνει κάποιο λάθος, κάποια λάθος εκτίμηση, και με πλουσιότατο εξοπλισμό, ιδίως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είναι στην κορυφή της αλυσίδας όλων των αυτοκινήτων της γάμας στο MDX της Acura, και με πολύ καλές επιδόσεις. Τα μόνα νούμερα που είναι δυστυχώς στη μέση του ανταγωνισμού είναι η κατανάλωση, είναι τσιμπημένη αλλά όχι στα επίπεδα των Range Rover, απλώς είναι τσιμπημένη η κατανάλωση των Acura MDX, και πάρα πολύ καλή απόκριση στις αναρτήσεις οι οποίες έχουν αυτό το ωραίο το σύστημα που αλλάζει από σπορ σε άνεση. Η πορεία έχει διάφορα οπτικά πεδία. Όταν το αυτοκίνητο μπει στην όπισθεν, μπορείς να δεις ή από το ευρύ ή από το πιο συγκεκριμένο οπτικό πεδίο ή την κάτωψη, η οποία κάτωψη βοηθάει όταν έχουμε παρεκόμενα ρημολκά και μπορείς να πας ακριβώς εκεί που βρίσκεται το ρημολκό και δεν χρειάζεται μετά να έχεις επιπλέον μετακινήσεις. Το αυτοκίνητο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα ηλεκτρονικό το οποίο αναγνωρίζει τις φωνητικές εντολές του οδηγού, του χειριστή, και μπορεί με αυτό τον τρόπο να κάνει οποιασδήποτε λειτουργίες γίνονται από τα πολλά κουμπιά ομολογουμένως του κεντρικού πίνακα μόνο με φωνητικές εντολές. iPod search. Please say the music selection command. Play song Ζεστό καλοκαίρι. Track Ζεστό καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε πως αυτό το σύστημα μπορεί μέσα από μια μουσική βιβλιοθήκη χιλιάδων κομματιών να βρει ακριβώς αυτό το κομμάτι το οποίο θέλεις, ακόμα και στα ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες. Μόνο από την βιβλιοθήκη που έχει στο σκληρό δίσκο, έχει σκληρό δίσκο το οποίο αποθηκεύει όλα τα τραγούδια τα οποία θέλει ο οδηγός να βάλει μέσα από CD ή από άλλες
Εμείς τώρα το έχουμε στο iPod και φυσικά έχει και το DVD player, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, όπως προείπαμε, και για τα μακρινά ταξίδια και ιδίως για παιδάκια τα οποία θέλουν να απολαύσουν μια μεγάλη βραδινή διαδρομή χωρίς θέα και να μην κουράζονται, να μην βαριούνται. Θα δούμε τώρα, παίρνουμε μια ταινία, τη βάζουμε στο DVD, κατευθείαν κατεβαίνει ηλεκτρικά η οθόνη. Τώρα τα παιδιά πίσω μπορούν να ακούσουν την ταινία με τα δικά τους ακουστικά, ούτως ώστε οι γονείς μπροστά να ακούν τη μουσική τους και να μην ενοχλούνται. Αλλά όμως αν θέλεις να βάλεις από τα ηχεία το DVD, για να δούμε και πώς είναι και οι διάφορες εντολές πίσω. Τώρα λοιπόν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ταινία, να παίξουμε PlayStation αν το συνδέσουμε εδώ. Έχει ακόμα και μπρίζα σπιτιού. Αυτό, όπως προείπαμε, προσταφερείται το χειριστήριο. Από εδώ ανεβάζουμε και κατεβάζουμε το monitor. Αλλά τώρα βάζουμε την κλίση της οθόνης εκεί που θέλουμε. Βλέπετε, έτσι, έτσι. Αυτό κυρίως είναι για να μπορέσουμε να βάλουμε άλλες λειτουργίες, όπως είναι το δορυφορικό ραδιόφωνο, FM-AM, ο σκληρός δίσκος, ώστε οι γονείς να μπορούν να ακούνε μουσική από το iPod και τα παιδιά από το σκληρό δίσκο ή από το DVD ή από τα δικά τους εδώ πέρα τις εισόδους για οτιδήποτε έχουν δική τους μουσική φέρει μαζί στο αυτοκίνητο. Από εδώ αλλάζουν οι διάφορες κατηγορίες στο μενού. Είναι ένα πολύ προηγμένο σύστημα, φωτίζεται επίσης για το βράδυ και, όπως είπαμε και πριν, αυτό εδώ πέρα αφαιρείται και μπορείς να το κρατήσεις το παιδάκι, να το κρατήσεις στο χέρι του, διότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν θα μπορούν να φτάσουν εκεί για να κάνουν όλες αυτές τις ρυθμίσεις.